θέα στο Παρίσι. Είναι το νέο τρέντ, όπως βλέπετε, όπου κάθε άντρας μπορεί να επισκέπτεται τα δημόσια ορειτήρια και σε κοινή θέα να κάνει τη φυσική του ανάγκη. Όπως βλέπετε κι εσείς. Ρατσιστικό λίγο. Σεξιστικό θα έλεγα, όχι, γιατί δεν υπάρχει γιατί. Ρατσιστικό. Θα σας πω τώρα. Υπάρχουν δύο απόψεις. Υπάρχει ισότητα των δύο φύλων. Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει και ανάλογο στις γυναίκες. Υπάρχει και το άλλο. υπάρχει αντίδραση. Παιδιά, το τερματίσατε και οι δύο τώρα. Είπαμε είναι εξαιρετικό. Συγγνώμη, εσύ μεγάλωσες με τουρκικές τουαλέτες. Και σε πειράζει αυτό τώρα. Να σας πω επίσης γιατί. Αλλά ξέροντας τι συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που περνάς και όντως, δηλαδή σου έρχεται όλο αυτό το πράγμα από τους τοίχους. Ναι, θέλησαν απλά να τοποθετήσουν, να υπάρχει μια υποδομή τέλος πάντων στο ελεύθερο κατά τα άλλα. Έχει και μια οικολογική πτυχή το θέμα, γιατί να ξέρεις γιατί δεν είναι τυχαίο που βλέπεις τα φυτά μέσα στο κουβούκλιο το κόκκινο. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν άχυρα μέσα στο κουβούκλιο που μετατρέπονται σε κομπόστα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λιπάσμα. Οπότε υπάρχει μια οικολογική εσάνς στην όλη αυτή η πρωτότυπη πρωτοβουλία. Οι Γάλλοι φημίζονται για τις εσάνς άλλωστε. Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Πολύ σωστά. Και για τις πρωτότυπες ιδέες, βέβαια, που σοκάρουν για την πουσία. Εντάξει, όχι, πρωτότυπη ιδέα είναι. Όχι. Και αντί να καταλήξει στο τουρμέν, αυτό που λέμε, αυτό βρίσκει την αποτύπωσή του στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων, Ιουλία, ευχαριστούμε. Να σε καλά, Ιουλία. Να σε καλά. Είδες. Συμβαίνουν και αυτά.